να δούμε αυτή την επίθεση, εισβολή στο παλιό αυτοκτήριο που τελικά καταστράφηκε. Είναι λεωφόρο στρατού. Λεωφόρο στρατού 19, γωνία με 40 πόρου. Είναι ναι. Να δούμε το βιντεάκι που χθες το ανέβασε ο Σερίφ στα κοινωνικά μέσα δικτύωση και δούμε, πρώτη δηλαδή, ιατρία είχε. Μία ώρα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, άρχισαν αυτή η ομάδα να μπαίνει μέσα, να πετά διάφορα αντικείμενα, καρέκλες, φωτοβολίδες. Δηλαδή υπήρχε περιθώριο κάποιο να γλιτώσει. Εδώ είναι στην αρχή, έτσι. Βλέπουμε ναι. Την πρώτη φορή. Πρώτη φωτιά. Ρίχνουν ναι. Εκεί ήταν το πρώτο πέρασμα και στη συνέχεια ρίχνουν φωτοβολίδες. Όπου σύμφωνα με. Να ακούμε και τον ήχο, ναι. Με ανακοίνωση της κατάληψης της Λιμπερταρτία, είχαν πάει νωρίτερα, αρκετές ώρες νωρίτερα, αυτή και σε άλλη κατάληψη στο σχολείο. Αυτή, εγώ έφευγαν. Το πανό. Ναι, έφευγαν από το συλλαλητήριο. Σε λίγο θα δούμε και το πανό που έγραφε Μακεδονία, είχε και το αστέρι της Μακεδονίας. Δεν μπορώ να συνδυάσω αν είναι η ίδια η ομάδα που περνούσε, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνεις. Αυτό ήταν πάρα πολλοί κόσμος που περνούσε εκείνη τη στιγμή. Είναι δύο ομάδες, αν παρατηρήσουμε το βίντεο. Μια ομάδα φεύγει από χωρί, πηγαίνει προς τα ανατολικά και η άλλη πηγαίνει προς το Λευκό Πύργο, προς το κέντρο. Πάντως και οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι μία ώρα πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά άρχισαν οι ταραχές, δηλαδή έμπαινε κόσμος μέσα στο κτίριο, πετούσε αντικείμενα, πετούσε φωτοβολίδες. Υπήρχε δηλαδή περιθώριο, αν μπορούσαν και είχαν διαθέσιμες δυνάμεις οι αρχές, να το γλιτώσουν. Τουλάχιστον αυτό καταγγέλουν. Και θα δούμε και σε βίντεο, γιατί μίλησα με κάποιους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καταγγέλνουν ότι άργησαν κάποια πυροσβεστικά. Ήρθαν μεν τα πρώτα, ωστόσο δεν αρκούσαν ένα ή δύο ή τρία. Βέβαια, η πυροσβεστική έστειλε και γερανοφόρο, το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά να στέλνει γερανοφόρο. Είδαμε πολλά οχήματα. Κάποιοι κάτοικοι μας είπαν ότι έπρεπε να έρθει νωρίτερα η πυροσβεστική και η αστυνομία για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε. Τώρα, αυτές οι εικόνες καταγράφονται μία ώρα περίπου πριν ξεσπάσει φωτιά. Δηλαδή, αν δεις πόσο διαρκεί όλο αυτό το πράγμα, είναι τουλάχιστον μία ώρα. Από τις 2 μέχρι τις 3 που έχουμε και την πυρκαγιά σε εξέλιξη. Και να πούμε ότι ήταν άδειο το κτίριο, καθώς οι άνθρωποι εκεί που έκαναν την κατάληψη ήταν στη συγκέντρωση στην Καμάρα, στην αντισυγκέντρωση. Τη έχουμε δηλώσει κόσμο. Ναι, έχουμε δηλώσει κόσμο από την περιοχή. Το κάψα. Με την ανοχή όλων. Γιατί ήταν μια μικρή ομάδα, γύρω στα 60 άτομα, και κάποιοι πετάξανε πυρσούς, δεν ξέρω τι ήταν, τι ρίξανε, μάλλον πυρσούς. Δεν δυσκολεύτηκε να πάρει. Κατάληψη εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει εδώ. Μολότοφ πέσανε, πέτρες πέφτανε. Ευτυχώς που είμαστε κλεισμένοι σπίτι μας και είμαστε στα 20 μέτρα από εδώ. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε ζημιά στα γύρω κτίρια, γιατί υπάρχουν λίγο πιο πάνω υπάρχει σχολείο. Ο σύζυγός μου ήταν εδώ πέρα συγκεκριμένα. Είδε την πρώτη μολότοφ που πετάχτηκε. Πυροσβεστική, από ό,τι άκουσα από εκείνη τη μεριά, ήρθε πιο μπροστά. Η δεύτερη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, καθυστέρησε. Μισή ώρα, τρία τέταρτα, είχε ήδη πάρει όλο το ξύλινο μέρος φωτιά μέσα στο κτίριο. Προσπάθεια να καεί έγινε και πριν από 15-20 μέρες που κάψανε από την πίσω μεριά τα παράθυρα. Ναι. Τότε δεν έγινε τίποτα, γιατί ήταν μικρή η φωτιά. Μπήκε η πυροσβεστική και έσβησε τα φωτιά. Αλλά χθες ήταν πολύ μεγάλη. Τα παιδιά δεν δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τη γειτονιά εδώ και αυτά. Κάποιες εκδηλώσεις κάνανε και τα, και ποτέ δεν δημιουργήσαν πρόβλημα. Και τα παιδιά που ήταν μέσα δεν πειράζαν κανένα. Με τις γειτονιές τους ξέραμε πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν δικαιώματα, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Από ό,τι βλέπουμε είναι και αυτοί άστεγοι τώρα. Είναι κρίμα, γιατί είναι ένα παλιό οίκημα. Όταν δεν τα φροντίζει ο Δήμος, όταν δεν τα φροντίζει το κράτος, είναι επόμενο ότι κάποια στιγμή θα έχουν τέτοια γεγονότα. Ήταν διατηρηταίο, αλλά δεν το φρόντισε κανένας. Τι να το κάνεις, ας πούμε. Ήταν και επικίνδυνο για τους περαστικούς. Πέφτανε κάπου, κλάμε αυτό, κεραμίδια και τέτοια, να πούμε. Οπότε τώρα, να δούμε τι θα γίνει. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη. Του Γιουντζόπουλου, που είναι μαζί μας. Δεν είναι μια άδεια καρέκλα. Για να λέγε μας τώρα για την ιστορία εδώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο ήταν κουκλάκι, θα λέγαμε, της περιοχής, ήταν το μοναδικό κτίριο από όλη τη Λεωφόρο Στρατού που είχε μείνει, καθώς σε αυτή την περιοχή. Γλίτωσε την αντιπαροχή, αλλά δεν γλίτωσε από άλλα. Έχουμε φωτογραφία πώς ήταν, έχουμε μία φωτογραφία, βέβαια, πώς ήταν πριν καεί τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν εντάξει, μπορέσαμε, για όσο το ξέρουν, δεν μπορέσαμε να βρούμε άλλη φωτογραφία. Πάλι στην παρακμή του, δηλαδή, δεν είμαστε. Ναι, θα κάνουμε μία έρευνα το επόμενο διάστημα, καθώς η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων θα έχει φωτογραφίες. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους, την οποία. Αυτό είναι από τη 40 πόρου, είναι και η είσοδος του σπιτιού από τη 40 πόρου, αν δεν κάνω λάθος. Η είσοδος είναι
είναι επί της Αρδοπόρου και αυτό το επιπλέον κτίσμα χτίστηκε αργότερα, το 1912. Το συγκεκριμένο κτίριο χτίστηκε για τα μάτια μιας μουσουλμανοεβραίας. Τώρα, αν πάει κάποιος στην Αρδοπόρου, γιατί υπάρχει το κτίσμα. Τουρκικό τέτοιο, ο Αντάς. Ναι, ναι, ο Αντάς. Ο Αντάς. Έχει μπροστά λαμαρίνες, γιατί είχαν προσπαθήσει και άλλη φορά να βάλουν φωτιά και το προστάτευσαν από εκείνη την πλευρά. Δηλαδή, το ναι. Ακούσαμε και στις δηλώσεις των κατοίκων και άλλες φορές έχουν γίνει προσπάθειες. Συγγνώμη, έμεναν αναρχικοί μέσα. Έμεναν. Δεν γνωρίζουμε τώρα. Τώρα τελευταία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, είχε κατάληψη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο ήταν ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που μέναν. Εμείς ρωτήσαμε τους γείτονες και είπαν ότι έβλεπαν κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει. Κανείς δεν γνωρίζει πόσοι έμεναν, αν ήταν πολύ λίγοι. Δεν γνωρίζουμε. Ρωτήσαμε και την κατάσταση μέσα. Μας είπαν ότι είχε ρεύμα. Είχε ρεύμα το κτίριο, είχαν γίνει κάποιες εργασίες, γινόταν κάποιες δράσεις. Υπάρχουν μύθοι και ιστορίες και μύθοι. Δηλαδή, πραγματικές ιστορίες και μύθοι. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο τελευταίος. Μάλλον πρώτος ξέρουμε. Είδαμε πώς στήθηκε για τον έρωτα μιας, για τα μάτια μιας ωραίας. Μουσουλμανοεβραίας, τυχερή που πήρε, είχε αυτό το τριώροφο κτίριο. Πώς λεγόταν, λοιπόν, λεγόταν Χαζής Νιχάλ Ναζιφέ, δεύτερο παντρεμένη. Παντρεύτηκε έναν μουσουλμάνο εισαγγελέα εδώ στη Θεσσαλονίκη, που για τα μάτια της χτίστηκε αυτό το σπίτι γύρω στο 1899. Ωστόσο, υπάρχει και η δεύτερη ιστορία, ότι αυτό το σπίτι ήδη υπήρχε και ήταν το μοναδικό από όλα τα ακίνητα που είχε στην κατοχή της η συγκεκριμένη κυρία, καθώς ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας. Ήταν το μοναδικό που κράτησε από τον πρώτο της σύζυγο. Αυτές είναι δύο ιστορίες που πηγαίνουν παράλληλα. Θα δούμε, θα μάθουμε ποιο από τους δύο. Μπορεί να μάθω αυτή την ιστορία μέσω Αλεξανδρούπολης. Να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τσόλο. Γεννήθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι στη Θεσσαλονίκη πότε? Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς. Σε δυσάρεστη ώρα επικοινωνούμε. Γεννήθηκα εκεί, σε αυτό το σπίτι, το 1946. Όπου και μεγάλωσα, εγώ και η οικογένειά μου φυσικά, είμαστε 5 αδέρφια με τους γονείς μου. Και εγώ προσωπικά μετακινήθηκα από το κτίριο αυτό το 1977, όταν διορίστηκα σαν διευθυντής ουρολογικής κλινικής εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Από εκεί και πέρα οι γονείς μου παρέμεναν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας σε αυτό το σπίτι. Κατοικούσαμε στον μεσαίο χώρο, στον μεσαίο όροφο του κτίριου αυτού. Πόσοι όροφοι, τρεις όροφοι είναι? Είναι ισόγειο και δύο όροφοι. Ναι. Το ισόγειο βέβαια, επειδή γενικώς το κτίσμα είναι υπερυψωμένο περίπου 3 μέτρα από το επίπεδο της λεωφόρου στρατού, ας το πούμε ότι είναι ημιυπόγειο. Όμως είναι πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Όταν γεννηθήκατε εσείς εκείνη την εποχή, υπήρχαν άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή, έτσι παραδοσιακά? Όχι, υπήρχαν, ναι. Όχι τόσο εμβληματικά, όμως υπήρχαν. Υπήρχαν αρκετά στη λεωφόρο στρατού. Εκεί που απέναντι από την R3 η γωνία είχε ένα ωραίο κτίριο επίσης. Και ο δρόμος ήταν το Καλντερίμι τότε, έτσι? Ήταν, ναι. Ήταν, ναι, το Καλντερίμι με τους Κυβόληθους και είχαμε και το τραμ. Ενώ στο τραμ. Σε εσάς, ναι. Τώρα, το σπίτι πώς έφτασε σε εσάς, την οικογένειά σας? Δηλαδή, εμείς την περίοδο του 45, μόλις φύγαν οι Γερμανοί, αυτό κατά την περίοδο της κατοχής στέγαζε υπηρεσίες των Γερμανών. Ακριβώς δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες, όμως με την αναχώρησή τους... Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου πήγαν και εγκατεστάθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το αγοράσανε ή το νοικιάσανε? Όχι, όχι, όχι. Ήταν η περίοδος που... Ήταν άδειο, ναι. Ήταν άδειο. Να πούμε, να συμπληρώσω λίγο στην ιστορία, ότι το 1941 η ιδιοκτήτρια, η Ναζιφέ, η μουσουλμάνα, πέθανε σε ένα διαμέρισμα, σε μια γειτονική οικοδομή και δεν είχε κληρονόμους. Οπότε το σπίτι έγινε ιστορία με τους Εβραίους μουσουλμάνους, οπότε δεν υπήρχε κληρονόμους. Ναι, ακριβώς, για να δώσουμε συνέχεια στην ιστορία. Άρα οι γονείς σας βρήκαν μετά την κατοχή ένα άδειο σπίτι και στεγαστήκαν εκεί. Και εγκατασταθήκαμε εκεί. Εγώ γεννήθηκα εκεί στη συνέχεια. Βεβαίως, στον επάνω όροφο μένανε κάποιες ανιψιές μακρινές από της ιδιοκτήτριας. Mm-hmm. Η οποία ιδιοκτήτρια ήταν αλβανικής καταγωγής. Δεν ήταν τουρκάλα, ήταν μουσουλμάνα μένα, αλλά αλβανικής καταγωγής. Και οι ανιψιές της αυτές μένανε στον επάνω όροφο, όπου... Κατά τις περιγραφές των γονέων μου, όταν ήμουν μικρός, με παίρναν σε μια κουβέρτα μέσα και με κουνούσαν, ας πούμε. Δέστε τώρα. Για να μην γκρινιάσω. Άρα ήταν μια
ένας κοινός βίος διαφορετικών ανθρώπων. Και στο ημιυπόγειο έμενε και άλλη οικογένεια, η οικογένεια του κυρίου Αυγενάκη. Λοιπόν, όχι μόνο, αυτό το ημιυπόγειο χωρίζονταν στα δύο και ήταν η μία οικογένεια του κυρίου Αυγενάκη και μία οικογένεια Χρυσοπούλου. Υπήρχε και άλλη οικογένεια εκεί. Άρα λοιπόν ήμασταν δύο οικογένειες κάτω. Για μία περίοδο στο Μεσαίο φιλοξενήθηκε και μια άλλη οικογένεια επίσης, όπως και η επάνω στον επάνω όροφο που σας περιέγραψα προηγουμένως. Τώρα, αυτό το σπίτι μου θυμίζει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Έκανα μια προσπάθεια να σας στείλω μερικές φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν ευωδόθηκαν, γιατί πολύ βιαστικά έψαξα να τις βρω. Όμως, ενδεχομένως σε άλλη κίνηση θα μπορούσαμε να τις έχουμε. Να θα τις θέλαμε έχετε. Πολύ να τις δούμε. Πάρα για να δούμε πώς ήταν και το εσωτερικό του κτίριου. Είχε μια ξύλινη σκάλα, γνωρίζαμε. Και τώρα από τη στιγμή που μείνατε τόσα χρόνια, σαν χρυσή-χρυσία, δεν μπορούσατε να περάσει εσάς σε αυτό το σπίτι. Είναι δημόσιο, γι' αυτό. Θα ξέρετε ότι στο δημόσιο δεν υπάρχει χρυσή-χρυσία. Βέβαια, κάπου το 1977 έγινε ένας νόμος τότε, ο οποίος έδινε το δικαίωμα στους κατόχους για πολλά χρόνια τέτοιων κτηρίων του δημοσίου να τα εξαγοράσουν. Όμως, ο νόμος είχε μία εξαίρεση που έλεγε ότι κτίρια τα οποία τα χρειάζεται για τις δικές του ανάγκες στο δημόσιο δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν το Πανεπιστήμιο, επειδή το κτίριο ήταν γνωστό και κάνω μία παρένθεση, κάθε χρόνο μία ομάδα τελειοφύτων της αρχιτεκτονικής ερχόταν και κάναν τις διπλωματικές τους εργασίες. Κάθε χρόνο γινόταν αυτό. Θα πρέπει στα αρχεία δηλαδή της αρχιτεκτονικής να υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και σε όλα τα επίπεδα. Εμείς λοιπόν δεχόμασταν τους φοιτητάς οι οποίοι θέλαν να μελετήσουν εσωτερικά και εξωτερικά και καταγράφανε ό,τι απαιτείτο. Τώρα, πώς φύγατε, καλά, εντάξει, εσείς για επαγγελματικούς λόγους φύγατε, αλλά γενικά πώς τελειώνει η ιστορία οικογενειακή με το συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν, και τους δεσμούς που είχατε και πώς αισθανθήκατε τώρα που το είδατε να καίγεται. Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ έφυγα το 1977, το 1978 έγινε ο σεισμός. Ο σεισμός έφερε ένα πρώτο πλήγμα στο ακίνητο και έδωσε και τη δυνατότητα στο Δήμο εκείνη την εποχή, επειδή το οικόπεδο του οικίματος αυτού έφτανε περίπου στο μέσο της λεωφόρου στρατού, έβαλε μηχανήματα κατά τη διάρκεια του που είχε φύγει όλος ο κόσμος και οι γονείς μου από μέσα και τα αδέρφια μου και κάναν διάνοιξη του δρόμου. Ανοίχθηκε τότε και η λεωφόρου στρατού και μετά και η αρχή της Δελφόνικη. Και πάνε και το Καλτερί. Λοιπόν, και με αυτή τη διαδικασία βέβαια το ακίνητο στερήθηκε αφενός μεν της αυλής, αλλά στερήθηκε και κάποιων διακοσμητικών εξαιρετικών στοιχείων, όπως ήταν τα κάγκελα της περίφραξης, οι κολόνες της περίφραξης που ήταν από, μάλλον θα έλεγα, πυρότουβλα χτισμένα. Επίσης υπήρχαν κάτι διακοσμητικά πυρότουβλα, τα οποία ήταν εξαιρετικής έγλης. Αυτά όλα βέβαια φύγανε. Και μεταξύ των άλλων, ενώ δεν υπήρχε από χρόνο λόγος, η σκάλα η οποία ήταν της ανόδου της κεντρικής εισόδου είχε ένθεν και ένθεν σιδερένιες κατασκευές, κάγκελα, σφυρίλατα, τα οποία... Κάθε γωνιά θυμόσαστε βλέπω. Μα εκεί γεννήθηκε. Μεγάλωσε εκεί, τώρα, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος και εμείς να πούμε ότι... Και να πούμε ότι η μητέρα... Τον βρήκαμε τρεις ώρα τώρα. Μένει Θεσσαλονίκη, είναι 92 χρονών, θυμάται πάρα πολύ καλά. Σοβαρά, θα το κάνουμε τότε πλήρες ρεπορτάζ με τις φωτογραφίες. Πώς καταλήξαμε στο να... Τέλος πάντων, να μην υπάρχει μια επιστασία ενός κτηρίου που έχει χαρακτηριστεί ότι είναι πανέργο, είναι ένα εργοτέχνη, χρειάζεται προστασία. Είχαμε την κατάληψη και τελικά καταλήξαμε στην πυρκαγιά. Είχαμε το αίτημα του Πανεπιστημίου και νομίζω του Μουσικού Τμήματος, όπου διεκδίκησε το ακίνητο και το πήρε για να εγκαταστήσει πιθανόν οδείο. Πλην όμως δεν έκανε καμία πράξη συντήρησης ή διατήρησης. Πώς τέτοια χτίρια χάθηκαν. Αυτού του κτηρίου. Στο σεισμό λοιπόν, όμως, συγγνώμη, κρίθηκε κατά τα φυστέα το κτίριο. Τι έγινε με το σεισμό? Όχι, μόνο φράχτες. Αρχικά
Αρχικά η πρώτη επιτροπή το χαρακτήρισε κόκκινο επειδή δεν είχε άνεση χρόνου και μετά κίτρινο. Δηλαδή επισκευές. Απλώς επισκευές. Ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν κατεδαφίστηκε. Οι γονείς μου αναγκάστηκαν, φύγανε, μετακινήθηκαν από φόβο μήπως μέχρι να διευκρινιστεί τι γίνεται και μάλιστα το 80%-70% της οικοσκευής των γονέων μου παρέμεινε μέσα. Μάλιστα. Τώρα, ποιος είναι αρμόδιος για την τύχη του κτίριου, ό,τι έχει απομείνει από αυτό, για να κρίνει αν θα πρέπει να κατεδαφιστεί, αν μπορεί να... Προφανώς. Να σωθεί. Μισό λεπτό λίγο, γιατί έχουμε και ρεπορτάζ. Εμείς μιλήσαμε με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, καθώς το κτίριο αυτό, είπαμε, έχει χαρακτηριστεί κτίριο τέχνης. Αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα, όπως μας είπε η προσταμένη του τμήματος, στάλθηκε μια ομάδα, μια τεχνική, από την τεχνική υπηρεσία του συγκεκριμένου οργανισμού. Έκανε αυτοψία στο κτίριο και για να δούνε τι θα γίνει. Το περίβλημα ήδη είναι ότι υπάρχουν τυχοποιίες. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει μια σειρά από ενεργείες για να δουν τι μπορεί να γίνει με αυτό το κτίριο. Λεφτά θέλει. Λεφτά, η τελική απόφαση. Ναι, και ποιος αναλάβει. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού, εφόσον η συγκεκριμένη υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Και να γίνει και κάτι. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, κύριε Τσόλο, για να κάνουμε ένα πλήρες ρεπορτάζ και με εικόνα για να δούμε πώς ήταν. Πώς κατάντησε το κτίριο. Ευχαριστούμε πολύ για τις στιγμές μια που... Μια παρατήρηση θα κάνω. Παρατηρώ στο εξωτερικό όπου ταξιδεύω τακτικά, λόγω της δουλειάς μου, να διατηρούν έστω και μία πρόσωψη από ένα κτίριο υποστηλόμενο με μεταλλικούς δοκούς κλπ. Προκειμένου να διατηρήσουν ένα κτίσμα. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που οφείλουμε να κρατήσουμε. Την πρόσωψη. Ναι, ναι. Να κρατήσουμε, όχι την πρόσωψη, και τα υπόλοιπα. Και το σπίτι είχε και δύο εισόδους. Αυτή της Λεωφόρου Στρατού, η οποία λόγω της αφαιρέσεως της σκάλας της πρόσβασης ήταν δύσκολα στη χρήση, υπήρχε και η άλλη είσοδος της Σαρανταπόρου, από όπου είχε την επικοινωνία και προς τον επάνω όροφο και προς τον μεσαίο. Και επίσης προς τον ημιόροφο, να το πω έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί εγώ ακόμα βλέπω όνειρα από την παιδική μου ηλικία, από το πρώτο σπίτι, έτσι, ένα μικρό σπίτι στο χωριό. Βλέπετε όνειρα στα όνειρά σας στο σπίτι? Πάρα πολλές φορές. Κυρίως ποιο σημείο? Κυρίως τη δύσκολη διαβίωση λόγω των συνθήκων του κρύου. Ξέρετε, τα κουφώματα εκείνης της εποχής δεν έχουν καμία σχέση με τα σημερινά. Η βασική εξώπορτα, στα 4,5 μέτρα ύψος, η βασική εξώπορτα, η κύρια εξώπορτα που ήταν από μασίφ ξύλο και κάγκελο, στο κάτω μέρος της, καταρχάς οδηγούσε στο κύριο σαλόνι του σπιτιού. Στο κάτω μέρος λοιπόν άφηνε 3 δάχτυλα περίπου και όταν πέφτανε τα φύλλα από τις ακακίες, γέμιζε το σπίτι φύλλα από τις ακακίες από τον αέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Πάντως, στα πλάνα που κάναμε, αυτή η είσοδος από τη Σαρανταπόρου φαίνεται η καμένη σκάλα. Μπορούμε να τα δούμε αυτά. Τα έχουμε μοντάρει νωρίτερα. Δεν τα είδαμε αυτά τα πλάνα. Απλά πραγματικά φαίνεται αυτή η καμένη σκάλα που περιέγραψε ο κύριος. Λοιπόν, δεν τα έχουμε. Σε ευχαριστούμε, Αλεξία. Πάμε γρήγορα στον Δημητρό. Εγώ ήρθα για να σας δώσω ένα... Να τα πλάνα. Να ήρθαν. Το πες και το έκανες. Αυτά δεν είναι τώρα. Αυτά τώρα βέβαια είναι πιο κάτω, θα είναι το σημείο που λέω, που φαίνεται μέσα πώς είναι η αρχιτεκτονική του κτηρίου και πώς φαίνεται αυτή η καμένη σκάλα, όπως στο ημιυπόγειο. Στο ημιυπόγειο υπήρχε ένα στρώμα που φαίνεται ότι κάποιος έμενε εκεί. Υπήρχαν κάποια λιγοστά αντικείμενα. Εδώ είναι η πόρτα. Και μάλιστα υπήρχε και μια τυχογραφία με ένα σουλτάνο. Μια πόρτα, παραμένει. Είναι το ξύλινο. Συναντήσαμε τον πολιτικό μηχανικό που είχε πάει και είχε κάνει τον έλεγχο πριν πολλά χρόνια και είπε: Μασίφι πόρτε, όλε ξυλόγλυπτε. Τι σου είπε ο μηχανικό? Ο μηχανικό που το συναντήσαμε τυχαία έξω από το κτίριο που ήρθε να το δει, μα είπε ότι μέσα υπήρχαν και δύο τυχογραφίε. Η μία είχε αποτυπώνει το σουλτάνο που τον έδειχνε πώ απολάμβανε να χορεύουν οι γυναίκε. Ήταν μια πολύ ωραία τυχογραφία. Υπήρχε αυτή η μεγάλη σκάλα. Και οι πόρτες όλες ήταν έτσι, λέει, ξύλινες, μασίφ, με ξυλόγλυπτα. Δεν ξέρω εγώ, πάντως μπορεί να σωθεί κάτι, Εφόσον υπάρχει το περίβλημα, έτσι μας είπε και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Να σωθεί μνημείων, κάτι, αλλά να το κάτι μπορεί να σωθεί, να αξιοποιηθεί με ένα καινούριο κτίριο από πίσω. Του Δήμου εκεί απέναντι τα δικαστήρια. Που είχε μετακινηθεί, δεν είχε μετακινηθεί αυτό? Δεν το μεταφέρανε. Το άλλο είναι αυτό, ναι. Και αυτό,
Και το βλέπω ενώ το έχουν φτιάξει, τόσα λεφτά δώσανε και είναι άδειο. Ας γίνει κάτι, ας αξιοποιηθεί. Υπάρχουν υπηρεσίες που, μια πινακοθήκη, μια υπηρεσία, που μπορούν να σταθούν. Σε διακόψαμε πριν να αρθρώσεις έστω ένα. Για μένα.